με ύψος 2-8. Επίσης, το Τζάμπολ με την ΑΕΛ να παίρνει την πρώτη κατοχή στον αγώνα της 14ης αγωνιστικής, Ομόνια ΑΕΛ. Πρώτη κατοχή για την ομάδα της Λεμεσού με τον Πίγκραμ να παίζει στον Άσο από τη Ιδά. Χέντερσον το σιούτ, πρώτο καλάθι εύστοχο για τον Χέντερσον που στο τεμπούτο του την περασμένη εβδομάδα έβαλε 4 πόντους, είχε 4 rebound απέναντι στην ανόρθωση. Μπιουκάναν αφήνει στο Πίγκραμ το σιούτ για 3 μέσα. Καλάθι 3 πόντων από τον Κέρνι Πίγκραμ, ο οποίος καλείται σήμερα να πάρει πάνω του την ομάδα. Είναι σε απόσταση βολής. Χέντερσον αφήνει έξω στον Πίγκραμ, αυτός ξανά στο Χέντερσον. Είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια της ΑΕΛ να παίξει με τον Πίγκραμ και τον Χέντερσον στο 1-5. Και η μπάλα καταλήγει στο ψηλό. Πυλακούτας ισοφαρίζει. Καλάθι 3 πόντων από τον Κωνσταντίνο Πυλακούτα. Και η Ομόνια με ένα 5-0 στην επίθεση αυτή προηγείται πλέον με 5. Τίκας απαντήσει με τρίποντο. Το κλέψιμο για την ΑΕΛ με τον Μονιάτη, τον αρχηγό, πέρασε αλλαγή. Να αφήνει στον Μπιουκάναν το σιούτ εύστοχος ο Τρέι Μπιουκάναν, που βάζει μπροστά την ΑΕΛ για 3 ήταν το καλάθι αυτό. Ξύ που τρέχει ένα σερί 6-0. Πίγκραμ 9-0 το σερί με το καλάθι 3 πόντων του Κέρνεϊ Πίγκραμ. 3 πόντους αναγώνα. Ένας ταλαντούχος μικρός. Το σιούτ από μακριά μέσα τρίποντο για την ΑΕΛ και τον Μπιουκάναν. Ο Μπιουκάναν, ο οποίος φτάνει τους 6 πόντους, έχει και 4 rebound. Ο Τζον, ο οποίος δίνει το 7ο το αγώνα σήμερα με την Ομόνια, αντικατέστησε τον James Sotos, έναν point guard. Το καλάθι ο Μπιουκάναν για 3 από μακριά. Τρίποντο για την ΑΕΛ, 23-34. Προσπαθεί να το σταματήσει ο Τζον, ο Μπιουκάναν επιλέγει assist τον Τίγκα, αυτός βγάζει έξω στον Πίγκραμ. Δύο μπάλες στο παρκέ, μετράει το καλάθι. Κατά λάθος εκεί είδα τη φάση, ήταν από τον Γρίβα, κατά λάθος έσπρωξε την μπάλα με τον πόδι όταν σηκώθηκε για πανηγυρίσει το. Έχει καθήκοντα point guard σήμερα σε απουσία του Έιβερετ. Για την ΑΕΛ είναι πάρα πολύ σημαντικό να βγάλει αυτό το παιχνίδι νικηφόρα παρά την απουσία του βασικού playmaker της ομάδας. Τίγκας πάρει την προσπάθεια για 3 και θα ευστοχίσει ο Στέφανος Τίγκας. Φύγει στον Πυλακούτα. Πήγαμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Ντάλλας παίρνει τα βήματα και σκοράρει. Τα αδέλφια Τίγκας, τα είπαμε και προηγουμένως. Φίλιππος στα 20 του στον Κεραυνό, Στέφανος στα 17 του στην ΑΕΛ. Και οι δύο ανήκουν στον Κεραυνό όμως. Το σιούτ από τον Τίγκα και αυτό μέσα. Στέφανος Τίγκας, 1-2. Εύζωνας για 3. Επιθετικό rebound του Ασονίκη, δέχεται όμως την τάπα από τον Ντάλλας. Και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου βρίσκει την ΑΕΛ μπροστά με 32-49. Από το συν 6, 20-26. Στο συν 17. Έτσι περισσότερο διδακτικό για να δεις πως κάνουμε τις ζωντανές μεταδόσεις. Το κυπριακό μπάσκετ πως σου φαίνεται? Ξέρω ότι σε μπασκετικό σου αρέσει το NBA περισσότερο. Κυπριακό μπάσκετ λίγο πιο αργό όμως, έτσι. Πιο αργό το κυπριακό μπάσκετ, όμως έχουμε, όπως είδα, αρκετό ταλέντο και το έχω διαπιστώσει κατά μέσου του χρόνου. Rebound με λίγη περιπέτεια. Το ρώτησα μάλιστα πώς γίνεται σε 12 αγώνες να μην έχεις ρίξει βολές. Μου είπε κάτι, αλλά αν το πω, αν το μεταφέρω, μπορεί να φάει και πρόστιμο από τη δικαστική. Εδώ ο Πυλακούτας θα κάνει το σιούτ για 3 και θα στοχίσει. Κωνσταντίνος Πυλακούτας. Καλάθι 3 πόντων και η Ομόνια μειώνει στους 11. 40-51. Ρίβα στους 13 πόντους. Μάριος Γεωργίου και αυτός κάνει καλό παιχνίδι. Πυλακούτας από τη γωνία θα στοχίσει. Πυλακούτας έχει πλέον 3-5 από τη γραμμή των 3 πόντων. Σιούτ για τον Μπιουκάναν για 3 μέσα. Καλάθι 3 πόντων από τον Τρέι Μπιουκάναν. Και πανηγύρια και από τον ίδιο και από τον Πίγκραμ και από τον Πάγκο. Και από τον Έιβερετ που σηκώθηκε, είναι εκτός σήμερα ο Αμερικανός της ΑΕΛ με τραυματισμό στο αστράγαλο. Τι 2 rebound σήμερα. Βγάζει έξω στο Πίγκραμ. Αυτό θα δοκιμάσει για 3 στο σίδερο. Επιθετικό rebound ο Ασονίδη στο τρίτο του στον αγώνα. Γεωργίου. 1-40 για το τέλος. Η ΑΕΛ, η οποία διατηρεί το μεγαλύτερο προβάδισμά της σήμερα. Εκεί που η Ομόνια έκανε μεγάλη προσπάθεια να μειώσει, η ΑΕΛ κατάφερε με κάποια καλάθια από μακριά να φτάσει τη διαφορά στους 21 τώρα. Με καλάθι στη λήξη buzzer beater από τον Μπιουκάναν στο τέλος των 24 και 47-68 προβάδισμα για την ΑΕΛ. Έχουμε time out. Εμείς θα ξαναδούμε το replay και αμέσως μετά θα πάμε σε διάλειμμα. Βλέπετε στην επαναφορά, αφήνει τον Τζον. Θα δοκιμάσει για 3 ο Τζον.
και θα πετύχει το καλάθι, ένα τρίποντο για την Ομόνια, μόλις το πέμπτο του στο παιχνίδι, σε 18 προσπάθειες. Δημιουργεί χώρο με το κορμί του και σκοράρει εκτελώντας τον Μίθυλο για 3-50-71. Ο Πίγκραμ που χρησιμοποίησε εκεί τη δύναμη του. Ο νούμερο 8 για τον Μάριο Γεωργίου. Αφήνει στον Αντώνια, στον Ασονίδη. Ασονίδης για 3. Άστοχος, επιθετικό rebound. Αντωνιάδης δεν μπορεί από κοντά. Και η Ομόνια θα πάρει την μπάλα. Θα περάσει το κέντρο ο Τζον και θα αφήσει την μπάλα κάτω. Κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Τελικό σκορ στον Άγιο Δωμέτιο θα είναι αυτό που έχουμε τώρα. 70-91. Δίνουν τα χέρια ήδη. Εδώ είναι ο coach Μιχάλης Ματσεντίδης. 70-91 νίκη λοιπόν για την ΑΕΛ απέναντι στην Ομόνια. ΑΕΛ παίρνει την ένατη της νίκη φέτος σε 13 αγώνες. Η Ομόνια πέφτει στο 1-12. Η ΑΕΛ ανεβαίνει στο 9-4.